Τα λαζάνια είναι ένα πιάτο ζυμαρικό που μου αρέσει πολύ. Pleasure. Και να το φτιάχνω, να το μαγειρεύω δηλαδή, αλλά και να το τρώω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν φτιάχνοντας τον κιμά, τη βασική ουσιαστικά γέμιση για τα λαζάνια που θα φτιάξουμε. Και θα χρησιμοποιήσουμε κιμά από κοτόπουλο. Γιατί το κάνουμε αυτό, για να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό και λίγο πιο ελαφρύ ίσως. Βέβαια, ο τρόπος που θα δείξουμε ισχύει για όλους τους κιμάδες. Μπορεί να το κάνετε με μοσχαρίσιο, με χοιρινό, με αρνίσιο, με συνδυασμό, με ό,τι αγαπάτε. Ό,τι και αν κάνετε όμως, θα χρειαστεί να βάλετε φωτιά στο σκεύος. Γιατί θέλουμε να σοτάρουμε τον κιμά και να του δώσουμε ωραίο χρώμα. Μέσα ο κιμάς. Βάλω λίγο αλάτι. Εδώ χρειάζεται να το δουλέψουμε αρκετά καλά, γιατί αφενός θέλουμε να τον σπάσουμε εντελώς, αφετέρου να του δώσουμε έντονο χρώμα. Βλέπω ότι είναι στεγνό, οπότε θα ρίξω λίγο λάδι ακόμα. Θα το αφήσω εδώ, θα του δώσω μια ευκαιρία να πάρει λίγο χρώμα. Θα το έχω στο νου μου για να συνεχίσω με τα υπόλοιπα υλικά που είναι κλασικά κρεμμύδι. Είμαστε εντάξει ακόμα. Ωραία, βλέπουμε ότι αρχίζει και παίρνει ωραίο χρυσαφή χρώμα ο κιμάς από το κοτόπουλο. Και πολλές φορές με ρωτάτε για ποιο λόγο δεν βάζουμε το κρεμμύδι πρώτα σε αυτές τις περιπτώσεις και τον κιμά μετά. Και ο λόγος είναι αυτός που είπα προηγουμένως. Αν βάλουμε το κρεμμύδι πρώτα, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τόση φωτιά στο σκεύος ώστε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε στον κιμά, που είναι να αρχίσουμε να δίνουμε αυτό εδώ το ωραίο χρώμα. Γιατί απλά για να γίνει αυτό θα έχουμε σίγουρα κάψει το κρεμμύδι. Γι' αυτό αρχίζουμε αντίστροφα. Μην σας ανησυχεί που τώρα έχει μεγάλα κομμάτια, θα το σπάσουμε και στην πορεία του μαγειρέματος. Θα προσθέσω τώρα το κρεμμύδι και θα ανακατέψω ώστε να αρχίσει και αυτό να μαλακώνει σιγά σιγά. Χαμήλωσα τώρα τη φωτιά και θα συνεχίσω με μπέικον. Θα προσθέσουμε και τον μπέικον. Κόκκινη πιπεριά. Την κόψουμε και αυτή σε κύβους. Μέσα και η πιπεριά. Καρότο. Και το καρότο μέσα. Έχουμε ρίξει όλα αυτά τα λαχανικά, οπότε θα λατήσω λίγο ακόμα. Σκόρδο. Το μυρωδάτο θα είναι το επόμενο που θα βάλουμε. Θα το ψιλοκόψουμε έτσι πρόχειρα. Και θα δυναμώσω τη θερμοκρασία, γιατί μόλις μυρίσει το σκόρδο θα προσθέσω τα υγρά, οπότε η ντομάτα μέσα και ο ζωμός. Και αυτό που χρειαζόμαστε να κάνουμε τώρα είναι να φέρουμε λίγο σε βρασμό, να χαμηλώσουμε και να αφήσουμε να σιγομαγειρευτεί σκεπασμένο στην άκρη μέχρι να μαλακώσει τελείως ο κιμάς, να απορροφηθούν τα υγρά και να γίνει έτσι ένα ωραίο μείγμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να γεμίσουμε τα λαζάνια. Αν και μου κάτσε ένα κομμάτι σκόρδο, είναι ωραίο. Χαμηλώνω, σκεπάζω και το αφήνω να γίνει. Να τσεκάρουμε λοιπόν τον κιμά με τα λαχανικά. Ωραίο άρωμα, ωραίο χρώμα, ωραία εμφάνιση γενικώς. Έχει λίγα υγρά, δεν μας απασχολεί αυτό ιδιαιτέρως. Θα το αφήσω λίγο να δουλεύει μέχρι να κάνω κανένα δύο πραγματάκια ακόμα. Θα ρίξω μέσα ντομάτα κονκασέ φρέσκια που έχω κόψει σε κύβους. Και εδώ θα σβήσω τη φωτιά
Δεν θέλω να το μαγειρέψω άλλο. Έχω λίγο φρέσκο θυμάρι που θα ψιλοκόψω και θα ρίξω μέσα στη γέμιση του κιμά. Θα μας δώσει πολύ ωραίο άρωμα, ταιριάζει και με ό,τι έχουμε βάλει μέσα εδώ. Και τέλος, γραβιέρα που έχουμε τρίψει. Θα βάλουμε και παρμεζάνα μετά στο τελείωμα πάνω στα λαζάνια. Αν προτιμάτε άλλο τυρί, για παράδειγμα, θα μπορούσατε να βάλετε λίγο ανθότυρο ή μανούρι ή φέτα σε συνδυασμό με ανθότυρο ή με μανούρι. Ό,τι σας αρέσει, δηλαδή δεν χρειάζεται να το σκέφτεστε πολύ. Η διαδικασία είναι πιο βασική από το τι ακριβώς θα μπει μέσα. Αυτό εδώ είναι το μείγμα μου για τα λαζάνια. Τα ψή, πάντα όταν φτιάχνουμε λαζάνια, λίγη σάλτσα ντομάτας ή κάποια υγρασία τέλος πάντων στο κάτω μέρος του σκεύους μας βοηθάει ώστε να μην κολλήσει το ζυμαρικό που θα βάλουμε αμέσως μετά στο σκεύος κατά το μαγείρεμα. Οπότε είναι καλή ιδέα να το χρησιμοποιείτε. Λαζάνι, προσέχει, δύο φύλλα και αν υπάρχει κενό όπως υπάρχει εδώ, σπάτε λίγο με το χέρι. Σας προβληματίζει η εμφάνιση, αυτό δεν θα φαίνεται. Σούπερ. Γέμιση. Απλώνουμε τη γέμιση ομοιόμορφα. Το ισιώνουμε καλά. Πάλι λαζάνι. Πάλι σπάσιμο με το χέρι. Γέμιση. Έχουμε τελειώσει λοιπόν με τη γέμιση. Δύο στρώσεις γέμιση. Τρεις στρώσεις από ζυμαρικό. Και πάμε στην τρίτη στρώση από λαζάνι. Και ένα εδώ στην ακρούλα. Και μετά έχουμε φτιάξει μία μπεσαμέλ. Θα τη ρίξουμε από πάνω. Και θα την απλώσουμε να πάει παντού. Κάνουμε και λίγο για να κάτσει όσο πιο ίσια γίνεται. Όπως σας είπα προηγουμένως, τριμμένη παρμεζάνα για το τελείωμα θα μας δώσει μια πολύ ωραία κρούστα και ωραίο χρώμα. Νομίζω έχει αρκετή και όπως καταλαβαίνετε, αν θέλετε να το ψήσετε κάποια άλλη στιγμή, μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο και να το ψήσετε κάποια άλλη στιγμή. Εμείς θα το ψήσουμε τώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Τα λαζάνια έχουν βγει από το φούρνο. Θα τα κόψουμε για να σερβίρουμε. Και λίγο γύρω-γύρω. Καλό είναι να τα αφήσετε λίγο να κρυώσουν όπως τα έχουμε αφήσει και εμείς πριν τα κόψετε. Γιατί αν είναι τελείως ζεστά δεν βγαίνει τόσο εύκολα. Αποκαλυπτήρια. Δεν ξέρω για σας, εγώ θα έβαζα και λίγη σάλτσα ντομάτας. Λίγο για θυμαράκι φρέσκο που έχουμε βάλει και μέσα. Μεσημεριανό, έτοιμο.